Εχμές προς την περιφέρεια Ηπείρου αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις τελευταίες ημέρες το πρόβλημα διάθεσης των απορριμμάτων από τα νησιά του Ιωνίου, εξέφρασε ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Τρίτης Ενότητας στην Ήπειρο, δήμαρχος Νικολάος Κουφά, Στάθης Γιαννούλης. Αφενός η απεμπλοκή του περιφερειακού σχεδιασμού και αφετέρου των σταθμών μεταφόρτωσης προβλήθηκε, όπως τόνισε ο κ. Γιαννούλης, ως ένα αντάλλαγμα του Υπουργείου προς την περιφέρεια Ηπείρου και τους φορείς διαχείρισης, για να διατεθούν στην Ήπειρο τα απορρίμματα από το Ιόνιο. Σε δηλώσεις του, ο κ. Γιαννούλης τόνισε πως η απεμπλοκή αυτών των θεμάτων έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό και δεν αποτελεί αντικείμενο καμίας διαπραγμάτευσης. Και επειδή συζητιέται πάρα πολύ το θέμα ότι πήραμε σαν ανταλλάγματα τους σταθμούς μεταφόρτωσης, την επέκταση του Χιτάβλα-Χένας κτλ. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αυτές είναι εργασίες που εμείς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, για τους σταθμούς μεταφόρτωσης που με αφορούν και είχα εγώ την επιμέλεια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε κάνει τις μελέτες, έχουμε πάρει τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ήμασταν έτοιμοι. Και είναι έτοιμα ετών να γίνουν και οι σταθμοί μεταφόρτωσης που αφορούν την τρίτη διαχειριστική ενότητα, αλλά και η επέκταση στεγανοποίηση του Β' Κυττάρου. Που έχουμε ολοκληρωμένες μελέτες που έχουν αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή δοθήκαν αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό, δεν ξέρω αν το κάνανε για να μας, τέλος πάντων, πείσουνε για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Αυτό δεν το γνωρίζω. Σημασία όμως έχει ότι αυτό ήταν ένα αίτημα πολλών ετών και υλοποιήθηκε αυτές τις μέρες. Νωρίτερα, ο κύριος Γιαννούλης είχε επαναλάβει την ανησυχία του για την εξέλιξη που θα έχουν οι υποθέσεις της Κέρκυρας και της Λευκάδας, επαναλαμβάνοντας πως οι υφιστάμενες υποδομές δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση τη μεταφορά απορριμμάτων στο Χιτάβλα Χέρνας. Εξηγήσαμε ότι οι υποδομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο δεν μας επιτρέπουν να δεχτούμε σκουπίδια, γιατί κάθε ένας ξεχωριστά έχει χιτά, έχει τα προβλήματά του. Μιλάω συγκεκριμένα για αυτόν που γνωρίζω πάρα πολύ καλύτερα, το χιτά της Βλαχέρνας, ο οποίος είναι κορεσμένος. Είμαστε στη φάση κατασκευής, στεγανοποίησης μάλλον, του δευτέρου κυττάρου και φυσικά είμαστε αλληλέγγυοι στο πρόβλημα και της Λευκάδας αλλά και της Κέρκυρας, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι υποδομές αδυνατούμε τουλάχιστον αυτή την περίοδο να δεχτούμε τα σκουπίδια. Αυτό είπα στον Υπουργό, αυτό συνεχίζω να λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Επομένως, αν ολοκληρωθούν οι υποδομές, θα συζητήσετε το ενδεχόμενο να τα δεχτεί. Κοιτάξτε, έχουμε τώρα καθυστερήσει περίπου 1,5 χρόνο. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, σαφώς και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, γιατί, παραδείγματος χάρη, εάν είχαμε 3 κατασκευασμένους χιτά, ένα εργοστάσιο το οποίο θα χειριζόταν 100.000 τόνους σκουπίδια με υπόλοιπα 30.000 τόνους σκουπίδια, δηλαδή 10.000 τόνοι σκουπίδια, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεχόμαστε 100.000. Με τις υποδομές θα δεχόμασταν 10.000, 30.000. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να φιλοξενήσουμε για ένα χρονικό διάστημα τα σκουπίδια μιας άλλης περιοχής. Θα το συζητάγαμε, σαφώς και το συζητάγαμε. Αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες, πώς να το συζητήσουμε.